τι συνέβη στην Άγγελα Μέρκελ με τη βοήθεια του Σταμάτη Ασημένιου. Έπεσε και χτύπησε στο σκι, Σταμάτη. Έτσι είναι, Εύα. Η Άγγελα Μέρκελ τραυματίστηκε μετά από πτώση στο σκι κατά τη διάρκεια των χειμερινών της διακοπών στην Ελβετία. Και όπως επεσήμανε ο εκπρόσωπός της, η Καγκελάριος είπε στη Μόλοπε σε συνδυασμό με ατελές κάταγμα του οπίσθιου συνδέσμου της λεκάνης, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Και εδώ βλέπουμε και τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες στα μάτια, με την Καγκελάριο να κουβαλάει τα πέδιλα του σκι, προφανώς πριν το ατύχημα. Ναι, είναι πριν από το ατύχημα, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι το ατύχημα δεν έγινε σήμερα. Το ατύχημα έγινε κατά τη διάρκεια των γιορτών των Χριστουγέννων. Η Καγκελάριος έπεσε κάνοντας σκι. Θεώρησε ότι το τραύμα ήταν επιπόλαιο, ότι ήταν μόνο μόλοπας. Όμως όταν ήρθε στο Βερολίνο, όταν επέστρεψε από τις διακοπές της, ο γιατρός έκανε τη σωστή διάγνωση και αντελήφθη ότι το τραύμα της Καγκελάριου ήταν πολύ πιο σοβαρό από ό,τι εκείνη νόμιζε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει τώρα ότι η Καγκελάριος θα αναγκαστεί να αναβάλει πολλές συναντήσεις, καθώς θα πρέπει να μείνει κλινήρης όσο το δυνατόν περισσότερο τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα συνεχίζει όμως να εργάζεται από το σπίτι της. Θα είναι ικανή και προς δράση και προς επικοινωνία, είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος. Και θα πρέπει να πούμε ότι δεν θα μπορέσει η Καγκελάριος να κάνει το ταξίδι που έχει προγραμματίσει στην Πολωνία και δεν θα μπορεί να υποδεχθεί τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, τον νέο πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου. Άρα λοιπόν η κυρία Μέρκελ για τις επόμενες τρεις εβδομάδες θα είναι μόνο κατά συνθήκη έτοιμη και σε θέση να ανταπεξέλθει. Σε κάθε περίπτωση, την ερχόμενη Τετάρτη θα προεδρεύσει του Υπουργικού Συμβουλίου. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταμάτη.